Μάχη για τη ζωή του δίνει 68χρονος από την ΕΜΕΑ που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σωτηρίας στην Αθήνα θετικό στον κορονοϊό. Στο φως έρχεται σοκαριστική καταγγελία του γιού του. Μιλώντας στον Γιάννη Στεφανή, καταγγέλει ότι ο πατέρας του είχε από μέρες όλα τα συμπτώματα, πήγαν σε ιδιώτη γιατρό, πλήρωσαν για να κάνουν το τεστ και τους είπαν πως είναι αρνητικό. Νοσεί ο πατέρας 10 μέρες 39 άρια, πρωί βράδυ, γούλου τυπών. Λοιπόν, την 7η μέρα της νοσηλητής, πόσο πήρε το? Με 39, αν δεν έπρεπε, πόσο 40 θα πήγαινε. Γιατί ήταν το ΕΚΑΒ, να σας πω γρήγορα. Ναι. Εάν κατά την 7η μέρα που είχε νοσήσει ο πατέρας, καλό γιατρό, έρχεται γιατρός και κάνει την εξέταση στο σπίτι για κοροναϊό και μας λέει αρνητικό. Ο 68χρονος έβλεπε τα συμπτώματα να μην υποχωρούν. Ο πυρετός δεν έπεφτε και η κατάστασή του επιδεινωνόταν. Περνάνε 2 μέρες και ο πυρετός που να πέσει και παίρνω τον γιατρό της περιοχής που έχουμε, τον οικογενειακό, τον κύριο Καλή. Ναι. Μου λέει για τον πατέρα σου να κάνει ακτινογραφία, μου λέει δεν είναι καλά τα πράγματα. Του κάνουν ακτινογραφία και βρήκανε πνευμονία. Και αύριο και το, χτες δηλαδή μιλάμε τώρα γι' αυτό. Και τον παίρνω τον πατέρα στο νοσοκομείο της Κορίνθου και από εκεί έχει πάει στο Σωτηρία. Λίγες ημέρες πριν είχε ο ίδιος και η μητέρα του ύποπτα συμπτώματα. Όπως λέει, τη μητέρα του την μετέφερε στο Αττικό, όπου οι γιατροί τους είπαν πως δεν χρειάζεται να κάνει το τεστ. Πάμε τη μάνα στο Αττικό, περιμένουμε καμιά ώρα εκεί έξω και βγαίνει μια γιατρός με ένα μπλοκ και λέει παίζουν τα συμπτώματα. Λέμε τα συμπτώματα δεν έχετε, λέει, κοροναϊό. Και πού το ξέρετε, τη λέμε. Μα ήρθαμε τώρα να μην κάνουμε. Λέει, όχι, δεν χρειάζεται. Λέει, μην μπείτε στο νοσοκομείο, μην κάνει και. Σου λέει, ξέρω εγώ, κάνετε κανένα πρόβλημα τώρα εσείς. Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων από τον ΕΟΔΗ και γιατρούς των νοσοκομείων αναφοράς εγείρονται αν οι καταγγελίες αυτές ευσταθούν.